φορά που είχε έρθει. Μιλήσαμε για μια τάση ανανέωσης. Γενικά ο κόσμος έχει πάρει λίγο τα πάνω του. Εμείς, σαν ηθοποιοί, προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε και να περάσουμε μέσα από τη δουλειά μας. Όπως είπε και ο Γιάννης πριν, τα διάφορα μηνύματα. Πιστεύω ότι ο κόσμος έχει πάρει τα πάνω του. Γιάννη. Δεν νομίζω. Όχι ακόμα. Πρακτικά όχι. Εξαρτάται τι εννοούμε τα πάνω του. Δηλαδή, εάν τα πάνω μεταφράζονται ως συνθήματα, δεν έχει ενδιαφέρον. Νομίζω ότι η χώρα έχει ένα μεγαλύτερο πρόβλημα, πιο πολύ από το πολιτικό και το οικονομικό, έχει τον προσανατολισμό της στον κόσμο. Δηλαδή, προσανατολίζεται ευρωπαϊκά. Δεν εννοώ πολιτικά, εννοώ πολιτισμικά. Προσανατολίζεται στην Ανατολή, θέλει να είναι μόνη της. Θέλει να είναι μια χώρα η οποία, ας πούμε, έχει να κάνει με τη Μέση Ανατολή, με τον αραβικό κόσμο. Είναι όλα αυτά. Και επειδή η θέση της χώρας και η ιστορία της χώρας μας είναι τέτοια, σύνθετη πολύ και πολύ γοητευτική, γι' αυτό και δυσκολεύεται. Θα έχουμε παρατηρήσει ότι μονίμως τώρα είναι της μόδας οι φωνές κατά της Ευρώπης. Έτσι δεν είναι. Πριν από 10 χρόνια, 15 ήταν κατά των Ηνωμένων Πολιτειών. Τώρα είναι κατά της Ευρώπης. Αυτό σημαίνει ότι ψάχνουμε μονίμως έναν αντίπαλο. Ο αντίπαλος μας είναι ο εαυτός μας. Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι είμαστε μια χώρα της Βαλκανικής, με μια πολύ μεγάλη ιστορία, με μια οικονομία η οποία είναι σαθρή. Η χώρα δεν παράγει πράγματα. Αυτό είναι το μεγάλο. Έλεγε ένας καθηγητής προχθές στο Βερολίνο, παρακολουθούσατε. Τι συζητάτε περί μνημονίου και αντιμνημονίου και όλα αυτά, αφού η χώρα δεν παράγει τίποτα. Πρέπει κάποια στιγμή να παράγει, ώστε να έχει και να καταναλώσει και να εξάγει. Κουκιά μετρημένα. Η χώρα παράγει μόνο πολιτικούς. Καλλιτέχνες που θέλουν να εκφραστούν. Όλοι θέλουν να εκφραστούν σε αυτή τη χώρα. Έτσι. Πολύ λογοδιάρεια και ελάχιστοι άνθρωποι παράγουν. Αυτό δεν σημαίνει ότι οι άνθρωποι δεν δοκιμάζονται. Φυσικά δοκιμάζονται. Νομίζω ότι προσανατολιζόμαστε λάθος και μονίμως ψάχνουμε να βρούμε κάποιον εχθρό να του ρίξουμε το φταίξιμο. Το φταίξιμο είναι δικό μας. Κατηγορούμε τις κυβερνήσεις που κυβερνήσαν τόσο καιρό τα κόμματα τα οποία εμείς επιλέξαμε. Επίμονα επιλέξαμε τόσα χρόνια. Ας κάνουμε μια φορά και λίγο αυτοκριτική. Πιστεύω ότι ο δρόμος θα βρεθεί. Τα οικονομικά θα λυθούν. Τα άλλα θέματα δεν λύνονται τόσο εύκολα. Πρέπει να κοιτάξουμε μέσα μας. Το θέμα της παιδείας, ας πούμε.